Το Ηράκλειο δεν είναι καθαρή πόλη, λένε οι πολίτες, ζητώντας άμεσες λύσεις από τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, που άνοιξε το σχέδιό του για την καθαριότητα στη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής. Η εικόνα με τις μίνι χωματερές σε πολλά σημεία είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος στη Λότζια, με ασυνείδητους πολίτες να εναποθέτουν δίπλα σε κάδους, έπιπλα και άλλα βαριά αντικείμενα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Καλοκαιρινό, ήδη έχει εκπονηθεί ο σχεδιασμός για τα λεγόμενα πράσινα σημεία. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αυτό όταν το σύστημα το οποίο θα αναπτύξουμε, θα αποδώσει, θα αντιμετωπίζεται με τα πράσινα σημεία. Εκεί θα εναποτίθενται τα ογκώδη και τα πράσινα σημεία θα είναι και σημεία καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης. Έχουμε πράσινα σημεία αυτή τη στιγμή? Έχουμε στο σχεδιασμό και δεν έχουμε στην πόλη. Νομίζω πρώτη προτεραιότητα είναι η καθαριότητα. Είναι μια βρώμικη πόλη που δεν την αντέχουμε πια. Αυτό το χάλι δεν υπάρχει πουθενά. Βρωμάνε γειτονιές. Δεξιά και αριστερά. Να κοιτάξει να δικανάσω. Για μας έχουν παραπεταμένους. Και θέλω να δω το παραλιακό, πηγαίνετε εκεί από κάτω, να δείτε τι γίνεται. Οι άσχημες εικόνες στις συνοικίες χρειάζονται άμεση κινητοποίηση, με το πλήσιμο των κάδων κάθε μήνα να είναι διαδικασία πρώτη στη λίστα των προτεραιοτήτων, ενώ θα υπάρξει και επανασχεδιασμός της χωροθέτησης. Οι κάδοι, όσο θα υπάρχουν κάδοι όπως τους γνωρίζουμε, και αυτό ξέρετε να μην το πάρουμε σαν δεδομένο, ότι θα υπάρχουν σε βάθος χρόνου αυτοί οι περίφημοι πλαστικοί κάδοι, δεν θα πρέπει βεβαίως να μετακινούνται, θα πρέπει να κλείνουν και θα πρέπει να καθαρίζονται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα αποκομιδής, το οποίο να εξυπηρετεί. Θέλουμε να είναι επανασχεδιασμό. Σκουπίδια ήθελα και εγώ να πω, ότι μαζεύονται πολλά σκουπίδια και καθυστερούν να τα παίρνουν. Τα σκουπίδια και μόνο τα σκουπίδια είναι έσχος. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ δεν συμβαίνει πουθενά. Καθαριότητα, πράσινο, να είναι κοντά στον πολίτη, να ακούσει τους πολίτες. Το Ηράκλειο είναι μια σκοτεινή πόλη, με τον απαρχαιωμένο και ελλιπή φωτισμό να δυσκολεύει την καθημερινότητα. Προτεραιότητα για τον Δήμαρχο Ηρακλείου είναι ο φωτισμός τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες. Με τον πιο απλό τρόπο. Αλλάζουμε λάμπες. Είναι το πιο απλό, αλλά... Πρέπει να αλλάξετε τα φώτα του Ηρακλείου, κύριε Δήμαρχε. Όχι, ακριβώς. Αλλάζουμε λάμπες, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και τα φώτα στο Ηράκλειο. Αν είναι να αλλάξουμε τα φώτα στο Ηράκλειο, τι θέλουμε? Θέλουμε μία συνολική μελέτη και στη συνέχεια μία ανάθεση για έναν περιβαλλοντικά φιλικό φωτισμό.